επιστρέψουμε λίγο σε μια ενημέρωση που θα γίνει σχετικά με το καινούριο δίκτυο που θα γίνει φίλη δικτύου δοτών αιμοπεταλίων αλλοπιάς. Είναι μια πρωτοβουλία κάποιων ενεργών ανθρώπων εδώ πέρα, κάποιων ατόμων της αλλοπίας οι οποίοι είναι ανήσυχοι, οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν γενικά να προσφέρουν. Εγώ σαν δήμαρχος, σαν πρόεδρος των πολιτικού συλλόγων, σαν εθελοντής ομοδότης, χαιρετίζω αυτή την κίνηση. Θα είμαι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί και άμα θέλετε θα είμαι και ο πρώτος που θα ξεκινήσω να το κάνω όταν το κάνουμε όλοι μαζί εδώ σαν δράση. Να ξέρετε κάτι, πέρα από αυτό εμείς σαν καινούργια δημοτική αρχή έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε γενικά με ό,τι δράση έχει με ό,τι αφορά τέτοιες δράσεις που αφορά τον αμυλισμό, γενικά τον εθελοντισμό, την ενημέρωση των πολιτικού δικτύου των αιμοπεταλίων της Αλλοπίας. Το αυτοκόλλητο που έχει ετοιμαστεί νομίζω τα λέει όλα. Είναι τρεις λέξεις, όλη η ουσία. Ενημέρωση, συμμετοχή, δράση. Αν ακολουθήσουμε όλα αυτά εδώ πέρα, νομίζω ότι θα πετύχει και θα γίνει ένας σύλλογος ο οποίος θα έχει, ξέρω εγώ, μια ισχύ η οποία θα μπορεί να βοηθήσει στην ανθρώπινη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο για αυτή την ενέργεια, τη δράση και όλους οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε αυτό. Θα είμαστε αρρωγοί σε όποια προσπάθεια υπάρχει. Αρχίζει γενομένες από σήμερα. Αυτά. Κυριάκο. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Δεν είμαι άνετος να μιλάω σε πολιτικό, δεν το έχω συνηθίσει. Απλά εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία δράση για να συμμετέχουμε στο δίκτυο δοτών αιμοπεταλίων με έδρα στο Παπανικολάου. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να μην χρειαστεί ποτέ κάποιος να πετάει και να μην λέει, γιατί είναι ανθρώποι που δεν έχουν συγγενείς, ανθρώποι που πήγαν για γρήγορα περιστατικά και δεν έχουν καθαρό μυαλό να βρουν εθελοντές και δεν ξέρουν τι είναι πετάει πάρα πολύ, δεν ενημερωθήκαν ποτέ για τέτοιες περιπτώσεις. Είναι, τα πετάει δεν είναι μόνο για άσχημο λόγο, δηλαδή είναι για καρκίνο, για λευκαιμίες, για δυσπλασίες παιδικές, για βαριά περιστατικά. Υπάρχει ένα δίκτυο στη Θεσσαλονίκη που πάμε και δίνουμε εκεί πέρα μετάλλια. Έχει μια διαδικασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, όσοι όλοι να συμμετέχουν σε αυτό, να συμμετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο, άλλοι θα μπορέσουν να δώσουν, άλλοι δεν θα μπορέσουν να δώσουν. Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να δώσουν μπορεί να είναι σε μια άτυπη οργανωτική επιτροπή που θα κάνουμε για να οργανώνουμε τον κόσμο να μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι μαζί κάτω να δίνουμε. Δηλαδή να βγάζουμε ένα αυτοκίνητο μία φορά το μήνα, ένα αυτοκίνητο λέγοντας ένα μίνι μπάτζ 10 θέσιο, 20 θέσιο, να το συμπληρώνουμε, να υπάρχει ενημέρωση μέσω Viber και τη ομάδα που έχουμε κάνει στο Facebook και να ενημερώνουμε τον κόσμο ποιος θέλει να συμμετέχει.